Κάτι ακούω για μετάταξη στον Εστόριο, κάπου θα πάτε ή όχι? Αυτό είναι παλιά ιστορία, κύριε Παρά. Αυτό το ακούγεται εδώ και 2 χρόνια. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλετε να φύγετε από το Δήμο Καστοριάς? Όχι, δεν θέλω να φύγω. Η φυσική μου θέση είναι, είμαι υπάλληλο γεωπόνο του Δήμου Καστοριάς. Ναι, γιατί σα το λέω με την έννοια ότι ακούω το όνομά σα να συζητιέται για υποψηφιότητα για το Δημαρχείο τη Καστοριάς. Αλλά για να γίνετε υποψήφιο δήμαρχο πρέπει να μην είστε υπάλληλο. Α, έχει αλλάξει. Έχει καταργηθεί από τον Απρίλιο του 2014, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει πλέον ασυμβίβαστο. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ νωρίς να πει κάποιος τι θα κάνει για τις επόμενες εκλογές. Ναι. Θα δείξει ο χρόνος, κύριε Θα δείξει ο χρόνος. Ναι. Είναι κάτι όμως που από ό,τι καταλαβαίνω έτσι, φυσικά δεν απορρίπτεται, φυσικά δεν επιβεβαιώνεται, αλλά θα το δείτε. Θα δούμε και αυτή την περίπτωση. Ναι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να πει με σιγουριά. Ναι, όχι, όχι, κατάλαβα. Τα κατάλαβα. Χρόνια είναι δύσκολα και για του αυτοδιοικητέ. Θέλει μεγάλο συνδυασμό πάντως. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο να φτιάξετε. Θέλει πολλά άτομα, ξέρετε. Έτσι, ναι, πώς ναι, είναι. Το συνδυασμό γίνεται εύκολα, κύριε Παρά. Γίνεται. Δεν ναι. είναι τόσο δύσκολο. Μην, το θέμα είναι τι στόχου βάζει ω πρόσωπο που ενδιαφέρεσαι και αγαπά να ασχολείσαι με τα κοινά. Εντάξει, εντάξει. Από εκεί πέρα θα δείξω. Το κατάλαβα.